Γεια σας, τελείωσαν και οι διακοπές, τελειώνει και το καλοκαίρι. Βέβαια έχουμε ακόμα ένα μήνα τουλάχιστον μπροστά μας. Τώρα που γύρισα σπίτι μπορώ να δω τα καλά και τα κακά που έγιναν με τις ορχιδέες μου και γενικά με τα φυτά μου. Εδώ έχουμε ένα Oncidium που έβγαλε δύο αμφιφόρα στελέχη, ένα μεγάλο και ένα ακόμα μικρούλικο. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω. Τώρα, όπως δεν μπορώ να το πετύχω. Πάντως πιστέψτε μου, υπάρχει ακόμα ένα μικρούλικο αμφοφόρο στελέχος. Να εδώ, α, να το φαίνεται. Εδώ είναι πάλι μια ορχιδέα από την Ανδυτική, μια κάμπρια, πρέπει να είναι Νέλη Άιλερ, έτσι πιστεύω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Και αυτή έχει αμφοφόρο. Χάρηκα πάρα πολύ με το Αντένιουμ από τον Μπακού, από το Αζερβαϊτζάν. Έβγαλε ξανά μπουμπούκια, απίστευτο, απίστευτο φυτό. Η πλημμύρια, με είχαν χαρίσει σαν πλημμύρια νάνα, αλλά πιθανόν αυτή δεν είναι νάνα, είναι η κανονική πλημμύρια, απλά ήθελε μεταφύτευση σε μεγαλύτερη γλάστρα, ήθελε νερό και λίπασμα. Να σας πω ότι πλημμύρες είναι κανονικά εδρώει φυτά, δηλαδή τόσο πολύ νερό που θέλουν πλημμύρες. Με το παραμικρό, άμα δεν φτάνει το νερό, ρίχνουν τα φύλλα. Θα δούμε τι χρώμα έχουν και τα λουλούδια. Πλημμύρες μυρίζουν πάρα πολύ όμορφα. Εδώ είναι η πλημμύρια δικιά μου από το σπόρο που μου είχαν στείλει από τη Μόσχα τα σπόρια με το αντένιο, και αυτό ήταν πόνους. Έκανα ένα λάθος, έβαλα στο υπόστρωμα άμμο, δεν το ξανακάνω, δεν ξέρω αν πετυχαίνουν άλλοι. Με άμμο, σε μένα έκανε σαν ένα, πώς να σας πω, σαν ένα πράγμα που δεν στεγνώνει. Εδώ έχουμε την μπουχίνα και κάποιος πολύ όμορφα έφαγε τη τριανταφυλιά μου. Ναι, τι να κάνουμε, και τα έντομα ζητούν τροφή. Θέλουν και αυτά να φάνε. Και εδώ έχω ένα πάρα πολύ όμορφο αντένιουμ, είναι ναν ποικιλία, το προβατάκι, κατσαρό, 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 πάρα πολύ όμορφο, το πήρα από Ταϊλάνδη. Μόνο ένα ή δύο κλαδάκια δεν ξύπνησαν ακόμα. Αυτή η τελευταία σπορά μου, δεν ξέρω, είναι τεράστια. Μισά είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα μισά βγήκαν μικρά. Γενικά με τα αντένιουμ δεν μπορώ ακόμα να βρω άκρη, γιατί μερικά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και πολύ μεγάλα γίνονται, τα άλλα καθυστερούν. Αυτό είναι το πρώτο αντένιουμ που έχω, το Miracle, αυτό που με είχαν στείλει σπόρο από το Βέλγιο. Ήταν τόσο μικρούλικος μέχρι την άνοιξη και τώρα κοιτάξτε την ανάπτυξη, άρχισε να μεγαλώνει. Αν και πιστεύω ότι και αυτός είναι κάπως σαν άνη ποικιλία. Γιατί ο κορμός του, το καούντεξ, είναι ξυλώδης. Εδώ είναι πάρα πολύ όμορφο νανάκι. Βλέπετε πόσα κατσαρά. Και εδώ είναι η δεύτερη παρτίδα, όπως βλέπετε πολύ μικρότερη από την προηγούμενη. Εδώ είναι τα αντένιον περσινά, μερικά είναι μεγάλα, μερικά μικρά. Όπως είπα, δεν ξέρω γιατί γίνεται έτσι, ακόμα δεν βρήκα την άκρη. Εδώ είναι τα ωραία μεγάλα Baobab. Πού θα πάει, 3 μηνών δεν έφτασαν ακόμα. Όχι, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Τα βάλω όλα μαζί γιατί ειδικά αυτό το μεγάλο έχει και παράξενα φύλλα. Ζητάει πάρα πολύ νερό, δηλαδή δεν προλάβει να το ποτίζω. Εδώ η Λυκάστη έβγαλε κάτι στη βάση από δεύτερο ψευδοβουλβό. Θα τη μετεφυτέψω. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται, αλλά πάντως κάτι υπάρχει, κάτι μεγαλώνει. Αμφοφόρο ή ψευδοβουλβός, δεν ξέρουμε. Ένας νεαρός πριν κάποιους μήνες μου είπε ότι δεν θέλει να με ρωτήσει για τις κατλές, γιατί σε μένα κατλές δεν αφίζουν, ανθίζουν και άνθιζαν. Απλά με πιάνει κάπου κάπου. Τρέλα να το πω. Τα χαρίζω τα φυτά μου. Τα βαριέμαι, δεν θέλω να έχω συγκεκριμένα φυτά, τα χαρίζω. Έχω δώσει πάρα πολλές κατλές δικές μου
και μπορούν να το αποδείξουν οι φίλες μου που τις έχουν ακόμα. Αμφίζουν μια χαρά. Και εδώ είναι η κατλαία από την Αντετική, γιατί τώρα όλες οι κατλαίες μου είναι από την Αντετική. Ξανά. Γιατί πήρα κάποιες κατλαίες που δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Όπως βλέπετε, έβγαλε το σακουλάκι και μέσα στο σακουλάκι βλέπετε μια σκιά. Και στο ένα και στο άλλο και στο τρίτο, αυτή η σκιά είναι αμφιφόρος τέλεχος. Ουσιαστικά τα είχα σε πλαστικές γλάστρες, αλλά με έχουν πέσει δεν ξέρω πόσες φορές. Βαρέθηκα και έβαλα, δηλαδή ό,τι υπόστρωμα βρήκα, να σας πω την αλήθεια. Εδώ έχουμε το κατασέτομ. Απάνθεσε, δεν ζευγαρώθηκε κανένα λουλούδι, αλλά παντού, παντού είναι πυροβολισμοί, βλέπετε. Το καημένο έντομο, αν πέτυχε κανένα με αυτό το πράγμα, τα πουλίνε, δεν το λυπάνε. Αυτό δηλαδή πώς γίνεται, μπαίνει ένα έντομο και μετά σαν πυροβολισμός γίνεται ή σαν φτύσιμο δυνατό με τα πουλίνια που κολλάνε. Εδώ έχουμε τη Μιλτόνια Χονολουλού που βγάζει αμφιφόρα στελέχη, λίγο κατσαρά, αλλά δεν μπορώ να έχω μεγάλη απέτηση γιατί έλειπα αρκετό καιρό, το πρόσχε η φιλενάδα μου, όχι μόνο αυτό το φυτό, δηλαδή όλα τα φυτά μου, ερχόταν η γυναίκα και τα πότιζε. Ο άνθρωπος δεν έχει γενικά σχέσεις με τα φυτά, ειδικά με ορχιδέες, δεν έχει ιδέα, αλλά ερχόταν και τις πότιζε. Γι' αυτό δεν έχω απέτηση, είμαι πάρα πολύ ευγνωμόν σε αυτήν που τις κράτησε σε καλή κατάσταση. Και τώρα θα πάμε να δούμε άλλα φυτά. Εδώ έχω τη Στομπαρτιάνα, είναι φαλαινόψεις, μικρή ποικιλία, είναι σπίσεις. Αυτή με παιδεύει εδώ και 2 χρόνια, νομίζω, ελπίζω, δηλαδή ότι είναι αμφοφόρος τέλειχος, αν και με αυτήν δεν ξέρω τι γίνεται, μπορεί να βγει ρίζα μετά, αλλά έτσι μου φαίνεται σαν αμφοφόρο. Θέλω να είναι αμφιφορό. Εδώ είναι η Επιδέντρων, πιθανόν Παρκινσονιάνων, δεν ξέρω, που με είχε φέρει η φιλενάδα μου από τη Γερμανία. Και πολύ γρήγορα έβγαλε 3 ψευδοβολβούς και στο τρίτο, όπως βλέπετε, εδώ βλέπετε έβγαλε, και στο τρίτο είναι αμφιφόρος τέλεχος. Τουλάχιστον πάλι ελπίζω ότι είναι αμφιφόρος τέλεχος. Θα δούμε. Εδώ είναι η Μεντινίλα, που πάλι την άλλαξα μέρος, την έβαλα στην άλλη βεράντα, στο άλλο φως. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ κάτι πάει να βγάλει, τώρα τι θα είναι θα δούμε, δεν ξέρω. Εγώ περιμένω τουλάχιστον να με βγάλει και κάποιο αμφιφόρο στέλεχος. Και εδώ είναι η μεγάλη μου στεναχώρια και αποτυχία. Ναι. Είναι αμφιφόρο στέλεχος της Ταγκοπέας, που ξηράθηκε ελαφρώς και πάει να ξηραθεί. Σταγκοπέα, να ξέρετε, θέλει πάρα πολύ νερό όταν αναπτύσσεται και ειδικά όταν έχει μπουμπούκι αμφιφόρος τέλεχος, θέλει πάρα πολύ νερό, δεν θέλει να στεγνώσει. Και εγώ έλειπα, δεν τυπώτησαν καλά, βλέπετε ότι ξηράθηκε ένα μπουμπούκι. Ουσιαστικά είχε 1, 2, 3, 4, 5, οι 7 ή 8 μπουμπούκια λογικά. Δεν μπορώ τώρα να μετρήσω. Μπερδεύομαι. Τι να κάνουμε. Βέβαια στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Έκανα και μία χαζομάρα, να το πω. Σίγουρα χαζομάρα θα είναι. Γιατί άφησα αυτό το λουλούδι κοντά στη τέντα και τέντα ζεσταίνεται. Όπως ξέρετε, επιπλέον λιγότερο νερό και επιπλέον ζέστη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Το κυριότερο ότι το φυτό είναι καλά. Στο φυτό το νερό έφτανε. Δεν έφτασε στο αμφιφόρο στέλεχος. Όπως βλέπετε έχει και πάρα πολλές ρίζες και είναι αέρες και γενικά η ψευδοβουλβή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Απλά δεν έφτασε νερό για να κρατήσει καλά όλα τα μπουμπούκια. Εδώ το Ντόρτις έβγαλε δεύτερο αμφόρο στέλεχος. Είχε ρίξει βέβαια μερικά μπουμπούκια.
λόγω ζέστης του καλοκαιριού, γιατί το είχα έξω, το τσίμπησαν και κάποια έντομα, αλλά έβγαλε δεύτερο αμφοφόρο. Όποιος ενδιαφέρεται για το πώς πρέπει να κρατάμε τον ντόρτες, γράψτε μου, θα κάνω βίντεο. Έχω δύο, έχω σε διαφορετική κατάσταση και υπόστρωμα και γενικά. Και εδώ είναι Bangkok Sunset. Μεγαλώνει αμφοφόρος τέλεχος. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ζωηρούτσικο, όπως βλέπετε. Αμφοφόρος τέλεχος μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Πιθανόν είναι τις ποικιλίες που συμπεριφορά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φυτό. Ελπίζω σύντομα θα δούμε και τα λουλούδια του. Αχ, ανυπομονώ, απλά ανυπομονώ. Απλά απίστευτα. Γενικά πολύ μ' αρέσουν οι βάντες, δηλαδή ό,τι ανήκει σε βάντα. Εγώ τέτοιο λουλούδι ακόμα δεν έχω δει, ζωντανά εννοώ, μόνο σε φωτογραφίες. Αυτό το φυτό προοριζόταν για κάπου αλλού, αλλά τελικά βρέθηκε σε μένα. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω, να μην μας χαλάσει αφοφόρος τέλεχος, αν και τώρα θα είμαι σπίτι, θα το ποτίζω τακτικά και πιστεύω ότι όλα με αυτό το φυτό θα πάνε καλά, όπως και με τα άλλα. Τουλάχιστον ελπίζω. Τώρα επέστρεψα κανονικά, αρχίζουμε πάλι τα βίντεο μας. Όποιος έχει κάποια ερώτηση, γράψτε κάτω από το τελευταίο βίντεο για να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Τελείωσα τις διακοπές.